Θα δούμε μαζί και με τον Βασίλη Μπεσχένη σε λίγο πώς διαμορφώνεται όλη η επικαιρότητα και η ατζέντα. Βασίλη μου, η ατζέντα των ημερών είναι βεβαίως κοντά όλοι οι συνάδελφοι για να δούμε όλα αναλυτικά τα γεγονότα ως έχουν. Τα βλέμματα βεβαίως είναι επικεντρωμένα στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη, σαρωτική είναι η επικαιρότητα. Όμως έχουμε και άλλους ανθρώπους που σαρώνουν με διαφορετικό τρόπο. Πριν σας πω το όνομά του, θα σας πω ότι βγήκε φωτογράφος της χρονιάς για το 2014 Media. Πορτρέτο, travel, overall winner είναι ο φωτογράφος της χρονιάς σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό όπου συμμετείχαν 17.000 φωτογράφοι, παρακαλώ, παγκοσμίως. Είναι κοντά μας ο κύριος Βαγγέλης Γιωτόπουλος. Πολλά συγχαρητήρια, κύριε Γιωτόπουλε, για όλα. Ερώτηση, πώς θα καταφέρατε να ξεχωρίσετε? Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη, για το βήμα που μου δίνατε. Το σημαντικό είναι να συμμετέχεις. Αυτό λέω πάντα, άρα αν συμμετέχεις σίγουρα θα είσαι μέσα στους ανθρώπους που μπορεί να διεκδικήσει κάποιο βραβείο. Κάθε χρόνο λοιπόν συμμετέχω στο μεγάλο αυτό society που είναι το SWP, με έδρα την Αγγλία. Φέτος βέβαια ήμουν σε 6 κατηγορίες προτινόμενος. Πήγατε εκεί και τα πήρατε όλα, κύριε Γιωτόπουλε. Φτάσατε μέχρι την Αγγλία όπου έγινε διαγωνισμός. Είπατε μισό λεπτάκι, παιδιά. Ήρθα να πάρω όλα τα βραβεία. Φεύγω, συνεχίστε οι υπόλοιποι, έτσι. Το σημαντικό ήταν ότι ταξίδευσα με όλη την οικογένειά μου, με την γυναίκα μου, με το γιο μου και με την κόρη μου και ήταν μια γιορτή για μας. Δεν περιμέναμε ειλικρινά να πάρω 4 βραβεία, ειδικά το βραβείο overall με τα περισσότερα χρυσά. Ήταν πολύ σημαντικό. Βέβαια τώρα ο πύχης έχει ανεβεί πάρα πολύ. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει, κύριε Γιωτόπουλε? Καταρχήν, τι φωτογραφίζετε? Εμείς βλέπουμε αρκετές φωτογραφίες σας. Τι είναι αυτό που σας εμπνέει περισσότερο? Με εμπνέει ο άνθρωπος φυσικά και το τοπίο. Και επειδή είμαι φωτογράφος γάμου, καταρχήν το επαγγελμά μου είναι επαγγελματίας φωτογράφος και οι πιο πολλές δουλειές μου στο στούντιο είναι γάμοι. Προσπαθώ εκεί τη μέρα του γάμου να φέρνω και το τοπίο και το συνέστημα μέσα στη φωτογραφία, στην εικόνα που αποδίδω. Δίνετε μια άλλη διάσταση. Συναισθήματα της οικογένειας, αντιδράσεις που ακούγανε η σύζυγος στο σύζυγο και ο γιος στον πατέρα να κερδίζει. Είναι πολύ σημαντικό γιατί και ο γιος μου είναι φωτογράφος επίσης. Α, μάλιστα. Μάρκετινγκ στο στούντιο, άρα είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση και αυτό είναι πολύ δυνατό, μας κάνει όλους πιο χαρούμενους, πιο δυνατούς. Βλέπουμε και από τη βράβευσή σας το αεροπλάνο εντωμεταξύ. Ναι, είχε δραστηριοκά βέβαια. Προφανώς η γυναίκα μου έτρεπε εκείνη την ώρα και κουνιούνται λίγο τα πλάνα. Είναι άψογα, είναι καταπληκτικά. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα βραβεία που πήρατε. Μας κάνετε υπερήφανους. Είστε η θετική πλευρά για σήμερα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας γνωρίσαμε. Σε Γιάννενα και Πρέβεζα να πούμε ότι είναι τα καταστήματά σας, σωστά? Ναι, Γιάννενα και Πρέβεζα. Μάλιστα, κύριε Γιωτόπουλε, καλές φωτογραφίες. Από εδώ και στο εξής και σε εσάς και στο γιο. Καλά κλικ να έχετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Πολλά συγχαρητήρια. Για να δούμε.